Λοιπόν, από εκεί και μετά πάμε λίγο εντάχει και στη δραστηριότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικόλα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Νίκο. Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης λοιπόν στην Ελλάδα, κατά τις συνομιλίες εκφράστηκε η ισχυρή βούληση των δύο χωρών για την ενδυνάμωση και εκβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας τους. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα και η Ουκρανία καταδικάζουν κάθε μορφή αναθεωρητισμού και κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Σαρδάμ πολλά. Στις συνομιλίες βρέθηκαν μαζί και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, Αρχηγός ΓΕΑ, για να μην τους αναφέρω όλους τους παρευρισκόμενους. Μετά τις συνομιλίες και την κατηδίαν συνάντηση, οι δύο υπουργοί παραχώρησαν δηλώσεις όπου ανέφεραν αυτά που μόλις είπαμε. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά να πούμε ότι σήμερα το βράδυ στις 10 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δικαιοβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, θα είναι προσκεκλημένος του αδέρφου Νίκου Σπιτσέρη στο πλαίσιο της έκτακτης εκπομπής Βουλευτικές Εθνικές Εκλογές 2023. Δώστε το τρέιλερ. Εκλογές 2023. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος παραχωρεί συνέντευξη εφόλης της ύλης στην τηλεόραση του Σέντερ. Παρασκευή 7 Απριλίου στις 10 το βράδυ. Εκλογές 2023 με τον Νίκο Σπιτσέρη στην τηλεόραση του Σέντερ.